δούμε τι έχει γίνει, γιατί έχουμε εξέλιξη. Έχει βγει τώρα ο δικηγόρος, ο κύριος Κρανιδιώτης, ο δικηγόρος της συζύγου του Μίχου, αλλά και του γιου, και λέει ότι δέχονται απειλές ότι θα τους σκοτώσουν. Ναι, Φίλιππε, ο Φάιλος Κρανιδιώτης, ναι, γνωστός πυλικολόγος και συνήγορος υπεράσπισης του γιου, αλλά και της συζύγου εν διαστάση του Ηλία Μίχου, φέρεται λοιπόν σε δηλώσεις που έκανε να μιλάει, σε λίγο, ναι. Ναι, να μιλάει για ένα λιντσάρισμα και απειλητικά μηνύματα που δέχεται ο γιος και η πρώην σύζυγος ή καλύτερα η ενδιαστάση σύζυγος του Ηλία Μίχου. Αλλά εδώ μιλάει για μια συναισθηματική σύγκρουση που θα είναι και το βασικό του επιχείρημα από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτή την υπόθεση. Δηλαδή ότι αν υπήρξε συγκάλυψη, αυτό έγινε στο πλαίσιο της λεγόμενης συναισθηματικής σύγκρουσης που υφίσταται το συγκεκριμένο πρόσωπο, δηλαδή η γυναίκα και το παιδί του Ηλία Μίχου. Πάμε να ακούσουμε. Δεν γνώριζε τίποτα, άλλωστε φαίνεται και από τις καταθέσεις της μητέρας του παιδιού ότι το πληροφορήθηκε από μήνυμα που της έστειλε η μητέρα, κοινοποιώντας της και δύο διαλόγους με σεξουαλικό περιεχόμενο, ότι ο άντρας της έστελνε τέτοια μηνύματα. Αυτό έμαθα και όπως έλεγε η μητέρα, θα τον καταγγείλω για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου. Ήταν σε διάσταση από τον Ιανουάριο του 2020. Από τον Δεκέμβριο είχε σταματήσει να πηγαίνει να βοηθάει και στο κατάστημα. Όταν έγινε όμως αυτό, όπως οποιαδήποτε φυσιολογική γυναίκα, ανέβησε τον άντρα να στέλνει μηνύματα και σε μια ενήλικη. Πόσο μάλλον να μάθαινε ότι το έκανε αυτό. Τις 3 Σεπτεμβρίου. Το βράδυ, μάλιστα. 3 Σεπτεμβρίου. Ναι, το βράδυ η μητέρα πήγε στην αστυνομία και έκανε και την καταγγελία. Ένα μήνα πριν λοιπόν την αποκάλυψη της υπόθεσης. 10 το βράδυ η μητέρα στην αστυνομία. Η σύζυγος μετά από αυτό, αφού την ενημέρωσε το πρωί της 3 Σεπτεμβρίου με τα μηνύματα που της έλεγε στο Facebook, την πήρε και τηλέφωνο μετά με φωνητική κλίση, μιλήσανε, είδα τους διαλόγους που ήταν ξεκάθαροι, τον ανάγκασε, τον έφερε στο γραφείο μου και απέτησε μαζί με το γιο της, απέτησε διαζύγιο. Εκείνος αρνήθηκε για κάποιο διάστημα, δεν ήθελε να το κάνει. Εγώ αρνήθηκα και την υπεράσπιση του, μου το ζήτησε, ενημερώθηκα από τη δικογραφία, δεν τον ανέλαβα. Τον έφερε λοιπόν στο γραφείο μου με το γιο του, ο οποίος το παιδί, εγώ το συγκράτησα, να σου το πω, έχω εντολή να σας το πω αυτά που σας λέω τώρα, πήγε να επιτεθεί στον πατέρα του. Όταν πληροφορήθηκε αυτά τα πράγματα και κατάλαβε το τι συμβαίνει και τις συνέπειες και τι θα τους έκανε αυτό το πράγμα, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Λοιπόν, για κάποιες μέρες λοιπόν αντιστάθηκε, δεν ήθελε να δώσει το διαζύγιο. Όταν του είπε η γυναίκα του όμως, κοίταξε, αν δεν μου δώσει συνενετικό, θα κάνω αγωγή για υπαίτιο λόγο και θα γράψω μέσα την αιτία, θα γράψω τα μηνύματα. Ήτανε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, τα οποία αντίλασε με το παιδί. Αυτά που ακούστηκαν ότι η πρώην σύζυγος Μίχου προσέγγισε την μητέρα της 12χρονης για χρήματα. Της προσφέρει 10.000 ευρώ. Τη μητέρα την διαψεύδει ο εαυτός της. Υπάρχουν τα μηνύματα, στα οποία εκείνη ζητάει μία φορά 100 ευρώ για να πάει το παιδί στο γιατρό και για ταξί. Μετά τις αποκαλύψεις. Αφού είχε πάει στην αστυνομία. Έλαβε αλλεπάλληλα μηνύματα που ζητούσε πάλι τα χρήματα, 11 αναπάντες κλήσεις και 8 Σεπτεμβρίου νομίζω ήταν αυτό, σταμάτησε. Οι άνθρωποι αυτοί λιτζάρονται, δηλαδή δέχονται απειλητικά μηνύματα, επώνυμα και ανώνυμα. Η σύζυγος, θα σε σκοτώσουμε και στο παιδί. Και το παιδί. Θα σε σκοτώσουμε, δεν θα φτάσει τα Χριστούγεννα. Το κατάστημα πάνε και το σπάνε. Ανήκει σε κάποιον άλλον. Το κατάστημα είναι νοικιασμένο. Μάλιστα. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Φαίλος Κρανιδιώτης που υπερασπίζεται και εκπροσωπεί μάλλον στην ουσία, εκπροσωπεί πιο σωστά την πρώην σύζυγο του 53χρονου και το γιο του, τον δημοσιογράφο. Μένουμε εδώ.